Σας έχω έκπληξη σήμερα. Θα σας αποδείξω ότι οι κωσιπάδικες εκπομπές είναι όλες του κόλλου. Α, δεν έχει, θα τα πω περιόδικα σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να μας βγαίνει ο άλλος να πούμε τώρα από σατυρική εκπομπή και να μας βγάζει ειδήσεις συνέχεια και οι κωσιπάδικες εκπομπές να λένε για την Πισπυρίγκου. Μην τα λες όλα από την αρχή. Άσε και λίγο, δείτε σε λίγο. Τι να δείτε σε λίγο, μωρέ, δεν μου τη πάει. Τέλο πάντων, να πούμε τώρα, θα ξεκινήσουμε αυτό το θέμα. Δείτε σε λίγο, όχι. Όχι, όχι, δείτε σε λίγο. Όχι, δείτε σε λίγο. Α, εντάξει, ξεκινάμε αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν. Κυρίες και κύριοι, βγαίνει η Σπυροπούλου σήμερα στο Μουτσινά, κάνει την απλή ερώτηση. Είσαι έγκυος, του λέει όχι. Τελειώσαμε με αυτό. Πάει λοιπόν. Το θέμα μας δεν είναι λοιπόν έγκυος η Σπυροπούλου ή όχι, αλλά αυτές οι ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουν οι γκοσιπάδικες εκπομπές δεν τις κάνουν και βγαίνει ο Μουτσινάς που κάνει σάτιρα να μας πετάξει τα μάτια έξω. Και έχεις λοιπόν το Λιάκα το πρωί να μου ασχολείται να πούμε εκεί πέρα με την Πισπυρίγκου. Θα μου πεις βέβαια κάνει νούμερα. Ναι, κάνει νούμερα, αλλά. Αλλά παράγει το κακό. Δηλαδή η εκμετάλλευση στο μάξιμου μια καταστάσεως η οποία ρε παιδί μου. Εντάξει. Βέβαια και ο ίδιος ο Λιάγκας δεν νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ναι, κάνει νούμερα, πάει καλά. Αλλά και ο ίδιος έχει συγχαθεί δηλαδή αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι τον βάζουν από το κανάλι, οκ. Okay, του πουλάει, τελείωσε. Του πουλάει, τελείωσε. Αλλά ναι, αλλά πλέον δεν θα πρέπει να λέγεται πρωινάδικο. Δηλαδή κάτι άλλο θα πρέπει να λέγεται. Δεν ξέρω. Αλήθειες με το Λιάγκα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αλλοιώνονται οι εκπομπές τελείως. Δεν υπάρχει μια εκπομπή κωσιπάδικη. Πιο πολλές ειδήσεις βγάζουν άλλες εκπομπές. Δηλαδή, αν δεις ένα δελτίο ειδήσεων, να δεις και κάτι την κωσιπάδικο μέσα. Δηλαδή, αν. Τα gossip βάρη κάνει καινούργιο. Έτσι. Ασχέτως αν ρίχνει μέσα και βάζει και ενημέρωση. Να σου πω κάτι. Αυτό το είδος gossip κούρασε. Mm-hmm. Κούρασε πάρα πολύ. Τι θα φτάσω στην κυρία Σιλβίδα. Εντάξει, θα φτάσω στην κυρία Σιλβίδα να μην τώρα σκορδά λίγο γιατί. Ωραία, ναι, έχω ναι, και αυτήν ναι, πολλά ναι, ναι, για τα ράματα της. Για τη γούνα της, μάλλον. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα για μία φορά ακόμα είχαμε εμπλοκή, συμπλοκή και απεμπλοκή μεταξύ Λιάγκα και Σκορδά. Θέμα ο Σεφερλής. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ, αγαπητή μου Φέη Σκορδά, εφόσον σε ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν αυτά που λέγονται προς τα πάνω και θίγουν τον κόσμο που το χιούμορ του Σεφερλή είναι απαράδεκτο, το κολιτάρι σου αργησυντάκτης, ο ψυχοπαθής, γιατί δεν αναφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν κάνεις ένα ρεπορτάζ να πεις ότι έχουμε bullying και στη δικιά μας φάρα μέσα. Γιατί δεν μιλάς, αγαπητή μου. Έχει σχέση όμως με, να μην μπερδεύουμε τις εκπομπές. Όχι, όχι, τον γνωρίζει. Τον γνωρίζει. Τον γνωρίζει, τον γνωρίζει καλά. Τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μιλάς εκεί. Γιατί μου το παίζεις πέρα πρώτη μούρη στο καβούρι και καλά, ας πούμε, για το μητού, για τη μητόγκα κτλ. Κτλ. Και δεν μιλάμε για τη δικιά μας φάρα. Είχε συνεργαστεί παλαιότερα. Βέβαια. Λοιπόν. Και όχι, συνεργασία βαρβάτη. Λοιπόν, ρώτα, και μπορεί να έχει δημιουργηθεί από τις παλιές συνεργασίες όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και ρωτάω λοιπόν εγώ, εκεί γιατί δεν ασχολείσαι, γιατί μην το παίζεις δηλαδή με το παραμικρό, είπε εκείνο νιου, είπε το νιου, τι νιου, κορίτσι μου. Για δες λοιπόν και λίγο πίσω στη δικιά μας φάρα εκεί να πούμε, στα της τηλεόραση τι ακριβώς γίνεται, που γίνεται της πουτάνας στο κάγκελο, που το κάθε τσογλάνι παίρνει εξουσία. Και μετά αρχίζει να μπει και ξεσχίζει κόσμο και κοσμάκι και η όνειρα και η τα πάντα να πούμε ότι βρει μπροστά του. Βέβαια αυτή είναι η παρουσιάστρια η οποία κάνει τα στραβαμάτια. Γιατί εντάξει και αυτή. Είπαμε. Είναι και αυτή. Τώρα βέβαια αυτοί τι κάνουν. Έχουν κάτσει μια γωνία και δεν μιλάνε καθόλου τώρα. Πλέον έχουν κάνει το σχασμό. Τους πάρουν τα σκάλια που λένε. Ναι, έχουν κάνει το σχασμό, δεν μιλάνε κτλ. Και βλέπετε τώρα είναι μια κούλη κατάσταση. Δεν είναι κούλη κατάσταση. Η συμπεριφορά παραμένει ίδια. Απλά είναι ήπια. Απλά δεν τα κρίζουν, μιλάνε με ένα διαφορετικό τρόπο. Και τι γίνεται τώρα, δεν χρησιμοποιούν ακραίες λέξεις, τώρα το έχουν χαμηλώσει λίγο γιατί η παρουσιάστρια τα έκανε πάνω της. Η παρουσιάστρια. Η οποία παρουσιάστρια βέβαια η ίδια έχει θυχθεί στο παρελθόν για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, για το δικό της το μαγαζί που είναι μια ομάδα μπουρδέλων, να πούμε, δεν θίγεται. Και η κυρία Σκορδά που με το παραμικρό βγαίνει και θίγει κόσμο και κοσμάκι, ο Σεφερλής. Ο Σεφερλής κάνει αστεία τέτοια. Τα οποία είναι ξεπερασμένα. Εκεί θύχτηκε η κυρία Σκορδά. Στο μπουρδέλο που το άλλο που γίνεται μπροστά της πουτάνας στο κάγκελο δεν θίγεται. Δεν μιλάει εκεί. Δεν μιλάει εκεί. Δεν έχει κανένας τα αρχίδια να βγει να μιλήσει. Όταν λοιπόν από εδώ και πέρα θα βγαίνετε και θα το παίζετε πρώτη μούρη και θα μου αρχίζετε και εκείνο που έτσι και αλλιώς και θα βγαίνω και θα σας υπενθυμίζω. Τη δικιά μας φάρα δεν την βλέπετε όπου σας βολεύει. Αλλά είστε κότες ρε.
Πού δεν πάτε να βαρέσετε εκεί πέρα, κότε, κοτούλε, κοκοκό. Και εσύ ρε Λιάγκα, όταν σου μιλάει, να θυμάσαι αυτό που λέω τώρα εγώ εδώ. Είσαι και εσύ κότα. Βγαίνει ο άλλο και μου λέει να πούμε μέσα. Το Λιάγκα δεν τον πιάνει ποτέ. Πώ σου δεν πιάνει το Λιάγκα ποτέ. Ο Λιάγκα δεν τον λέει σωστά όμω. Τώρα όμω το θέμα αυτό που βγαίνει άλλη και με το παραμικρό, θίγει και το σεβερνί, που είναι στο ίδιο μαγαζί. Που είναι στο ίδιο μαγαζί. Λοιπόν, α πούμε λοιπόν, αφού έχει τα κότσια κυρά μου και θίγει στο δικό σου μαγαζί, πήγαινε λοιπόν στο απέναντι μαγαζί και πε λοιπόν τι κάνετε κύριε αλήτε. Πες λοιπόν τι κάνετε κύριε αλήτες. Μη μου το παίζετε λοιπόν επανάσταση όταν είστε κότες. Σωστά. Και ξέρεις τώρα σκέφτηκα επειδή κάποια στιγμή είχα δει και στη Μαγκύρα μια συνέντευξη του Αντωνάτου. Αυτόν που βγαίνει στο Γιούπι και τα χώνει σε όλα. Άλλος αυτός. Άλλο μπιφτρώνει. Γιατί δεν μιλάει. Αυτός δεν μπιφτρώνει. Αυτός μονογλύφει ρε. Αυτός άμα δεις να πούμε τα κείμενά του είναι στο γλύψιμο. Mm. Θίγει κάποια πράγματα για να φαίνεται επαναστάτης και στην ουσία γλύφει. Άλλη ιστορία κι αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, έχουμε πήξει από δημοσιογράφους, δημοσιογραφάρες, επαναστάτες, οι οποίοι στην ουσία είναι μεγαλύτεροι γλύφτες. Όταν λοιπόν μια παρουσιάστρια έρθει στη σχέση τελικά, μα γιατί έγινε, λες στην εκπομπή μου να σε παρουσιάσω, να την δείξω τη δουλειά σου κτλ. Κότες, κοκοκό. Αρχίζουν και τι καλή παρουσιάστρια που είναι και τι ωραία που τα λέει και τι εκείνο. Κότες ρε. Ρε κότε σας λέω. Λοιπόν, μη μου το παίζουν στη σειρά όλοι, γιατί είπαμε ότι εγώ θα αρχίσω να βγάζω τα πάντα στον αέρα. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, site με site, κανάλι με κανάλι, εκπομπή με εκπομπή θα πάει. Επειδή δεν τα λέμε εδώ όλα, να σου πω προχθές που είδα τη συνέντευξη τυχαία του Αντωνάτου στη Μαγκύρα, λέω κάτσε να γουγκλάρω στο Γιούπι, τι λέει για Μαγκύρα. Πώς το κάνεις, μπλε, ναι, ρε. Δηλαδή Μαγκύρα. Ναι, ρε. Εντάξει. Ναι, ρε. Okay, όλα είναι μια άλλη είναι σειρά, ειδικός, αλλά... άκουσα να σου πω, και αυτός και πολλοί άλλοι είναι ειδικοί στο γλύψιμο. Κάνουν επαγγελματικό γλύψιμο, δεν τους καταλαβαίνεις. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πονηρεμένος, λέει δημοσιογραφάρα αυτός. Ναι, δημοσιογραφάρα είναι, δεν το συζητάω. Έχει και άποψη το παιδί κτλ. Αλλά είναι και γλύφτης. Αυτό είναι η διαφορά. Εάν βγάλουμε το γλύφτης, δηλαδή την ώρα που γλύφει, τα υπόλοιπα όλα είναι σωστά. Έχει απόψεις, έχει τα, λέει τα πάντα. Είναι σωστός, αλλά ξέρετε ποια είναι η φάση. Δηλαδή είναι σαν να τρέχεις 100 μέτρα και στα τελευταία 10 μέτρα να περπατάς. Ενώ στα πρώτα 90 ήσουν να πούμε φούλους, να τρέχεις, έχεις περάσει όλους. Σου έχεις αφήσει που είσαι 10 μέτρα και λες εντάξει, μόλις πάω περπατώντας τώρα. Όχι ρε μάγκα, μέχρι τέρμα το τρέξιμο. Λοιπόν, εκεί τα τελευταία 10 μέτρα είναι το... Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να τα λες έξω από τα δόντια, γιατί τώρα πετύχαμε και μια φάση να μιλήσουμε για τα δικά μας που είχαμε πάει κάπου παιδιά για... σε ένα μαγαζί τέλος πάντων. Να κάτσουμε να φάμε, να κάνουμε εκεί και καμιά βουτίτσα. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα γνωστό επιχειρηματία που τα έχει μια γνωστή παρουσιάστρια πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λέω Χριστέ μου. Χριστέ μου, λέω, να του ξαναπιάσουμε την κοπέλα στο στόμα μας. Ο μου λέει Θοδωρής, εγώ τη δουλειά μου θα κάνω. Α, λέω εντάξει, δεν θα πάμε κάπου ή να ηρεμήσουμε. Λέω να φάμε σαν άνθρωποι. Ρε εσύ, Έλενα, άκουσα να σου πω. Δημόσιες δεν υπάρχουν. Θα σε σεβαστούν οι άλλοι πιο πολύ όταν έχει άποψη. Mm-hmm. Και όταν βγαίνει και λες πράγματα τα οποία στέκονται. Εάν κάπου έχω άδικο, απαιτώ από αυτόν που έχω άδικο να με πάρει τίποτα να πει Θοδωρή, εκεί πες μαλακία. Εάν λοιπόν μου πει εκεί Θοδωρή πες μαλακία, θα κοιτάξω, θα ζυγίσω αυτό που είπα και αν είναι μαλακία θα ζητήσω και συγγνώμη. Ναι, σωστά. Δεν είμαι κι εγώ αλάνθαστος. Αλλά εγώ όμως δεν είμαι εδώ για να γλύφω. Εγώ θα τους πάρω όλους στη σειρά όπως είναι. Καλούς, κακούς, όλους στη σειρά και θα βρίσκω τα πάντα. Τώρα ας πούμε παράδειγμα, στη σημερινή μας μέρα με στεναχώρησε πάρα πολύ το τέλος του Μαλέσκου. Και με στεναχώρησε τι, από το να βλέπει εμένα ότι είμαι αρνητικός απέναντί της, θα πρέπει να βλέπει εμένα σαν άγγελό της. Και να πει κάτσε ρε, αυτός για να επιμένει κάτι λέει. Και να πάει να διορθώσει αυτό που της είπα. Γιατί αν παιδιά διόρθωνε η Μαλέσκου τον τρόπο που μιλάει, δηλαδή χρησιμοποιούσε 5 λέξεις κάθε πρόταση και τελείωνε η ιστορία, εκεί λοιπόν αυτή η κοπέλα θα ήταν άπιαστη. Θα ήταν η νέα Μενεγάκη. Δεν μπορεί να το διορθώσει, να σου πω κάτι. Κάπου την άκουγα που μίλαγε για το χωρισμό στην Ταραμπάγκο, με την Ταραμπάγκο. Και, δηλαδή την ώρα που επήλθε ένας κορεσμός, λέω, άσε μας ρε κοπέλα μου, δηλαδή το κέρατο έφαγε ο άλλος, ο κερατωμένος και αυτά, επήλθε ένας κορεσμός. Τι επήλθε ένας κορεσμός, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διορθώσει. Όπως επίσης κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ και εγώ να διορθώσω τον εαυτό μου όταν έχω πάθει, έχω λαλήσει με μια κατάσταση όπως αυτό με τον ψυχοπαθή αρχισυντάκτη τον βοηθό του, ο οποίος βοηθός του είναι συνδετικός σύλλογος σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και ο ίδιος αρχισυντάκτης είναι συνδετικός σύλλογος με άλλα πράγματα, εκτός του καναλιού τους κτλ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μου τη δίνει και με τσαντίζει πάρα πολύ να το παίζουν επαναστάτριες κάποιες παρουσιάσεις τύπου Σκορδά και να μην μιλάνε για αυτά πράγματα.
Το θεωρώ ότι είναι ξεφτυλιστικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου βγαίνει και να μου λες για το θέατρο που είναι απέναντί σου, δεν είναι δίπλα σου και η διπλανή σου να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι, κυρίες και κύριοι, η ελληνική τηλεόραση έχει πολλούς, πολλούς προβληματικούς ανθρώπους. Έχει πολλούς ηλίθιους. Έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν να περνάνε έξω από τα κανάλια. Καίνε όνειρα, όπως το έχεις πει. Ναι, που καίνε όνειρα και κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Που κάνουν δημόσιες σχέσεις, που παίρνουν λεφτά για να σου κάνω αυτό, δώσε μου τόσα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είναι όλοι, πολλοί τα πιάνουν και είναι μια λέρα πολύ μεγάλη η οποία έχει γίνει μια βιομηχανία, δεύτερη, πίσω, κρυφή βιομηχανία του θεάματος, πίσω από την αληθινή βιομηχανία. Και το κακό είναι ότι μένουν πίσω τα ταλέντα. Και βλέπουμε προβολή σε συγκεκριμένα άτομα που τα περισσότερα είναι πανομοιότυπα, αν δεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πριν πας εκεί, μείνες αυτό που σου είπα. Ότι είναι οι επιχειρηματίες που έχουν τα κανάλια και από πίσω τους έχει στηθεί μια άλλη επιχείρηση που δεν ξέρουν οι ίδιοι επιχειρηματίες ότι υπάρχει. Ακριβώς. Λοιπόν, κάποιοι δημοσιογράφοι πάνε και λένε, Χρυσό μου, τι να σου πω τώρα, εγώ θα σε φτιάξω, θα σε κάνω εγώ πρώτη μούρη στο καβούρι. Και βγαίνει λοιπόν, να πούμε και αρχίζει να πάμε κουμπουκούπου και μετά, Χρυσό μου, πρώτη μούρη στο καβούρι, σε κάναμε τώρα όμως μαγκιά. Χώστα. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν μέσα εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λοιπόν τα σκεπάζουν και τα βάζουν κάτω από το χαλάκι έχει φουσκώσει τόσο πολύ από τη λέρα και την πίχλα, τόσο πολύ έχει φουσκώσει το χαλάκι, λοιπόν πλέον δεν κρύβει τίποτα. Λοιπόν, τελειώστε με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Τελειώστε με το ίδιο σύστημα των δημοσίων σχέσεων που ασχολείστε. Τελειώστε με όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να συνέλθουμε και να έχουμε τηλεόραση που μας αξίζει. Ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Και επίσης, όταν βγαίνει ένας Μουτσινάς που κάνει σατιρική εκπομπή και δίνει απαντήσεις εκεί που έπρεπε να πάρει απάντηση οποιαδήποτε άλλη εκπομπή εκτός του Μουτσινά, είστε και ανίκανοι, ρε. Είστε και ανίκανοι. Είστε και ανίκανοι. Δεν πήγαινε να ρωτήσει Σπυροπούλου. Ένας. Σιγά την είδη θα μου πει τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πήγαινε. Έστω, έπαιζε αυτό, έπαιζε με κάποιο τρόπο. Ναι, πήγαινε κλείστο. Το βγάλαν στο site ότι είναι έγκυος, ξέραν ότι είναι μια βλακία και μισή, οπότε δεν θέλανε. Εννοείται, μα ρε παιδί μου, όλο αυτό γίνεται για, αυτό, για να φουσκώσουν ονόματα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και δεν φταίνουν οι άνθρωποι που τους μεταχειρίζονται αυτούς. Φταίνουν αυτοί που προσφέρουν αυτή τη μεταχείριση να τους κάνουν. Γιατί ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε 20 άτομα στη μούρη κάθε μέρα. Βγαίνει άλλη σήμερα, άλλο τώρα αυτό που το θυμήθηκα, βγαίνει η διαφήμιση σήμερα την Λαέιρα. Με τα ρούχα. Designer, top designer κτλ. Πάρε 120 ευρώ, 200 ευρώ, 50 ευρώ. Όχι, 299. 299. Λοιπόν, παιδιά, από πού και σπου αυτό το κοριτσάκι να έχει τέτοια πράγματα. Fashion designer. Fashion designer κτλ. Από πού και σπου. Αλλά έτσι είναι. Μας περνάνε για μαλάκες. Μας περνάνε για μαλάκες. Και πουλάει το πατσαβούρι τα ευρώ και γέλαρα. 120 ευρώ και πού πας χειρά μου να πούμε. Επειδή να πούμε παντρεύεσαι εσύ του χρόνου, το καλοκαίρι πότε παντρεύεσαι, θα πληρώσουμε την ύφη εμείς. 199 και 299. Και haute couture, πώς το λένε. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Βγαίνει ο καθένας λοιπόν τώρα και νομίζει κάνουν τη γύρα εκεί πέρα, πουλάνε το γάμο, πουλάνε, κάνουν ό,τι μπορούν εκεί πέρα. Πήγαν και στο Asian Express, κρεμάσαν το στάνο ολόκληρο. Πάει ο Αϊβάζης στη θέση του. Λοιπόν. Ναι, με Κορινθίου. Όχι Κορινθίου, με ένα κολλητό του άλλου δημοσιογράφου. Ηθοποιό, συγγνώμη. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν να γυρνάνε πίσω να κρεμάνε μια παραγωγή ολόκληρη και σου λέει τώρα είναι ότι πρέπει. Και αρχίζει λοιπόν η διαφήμιση στο site. Αυτό τι είναι, ισόπινο ή αυτό. Ισόπινο. Ναι. Site. Και αρχίζει να είναι 199, 200 ευρώ. Πού πας ρε. Και αμαξίζει τα φορέματα και ξέρει τα γέλια. Είναι αυτά που βάζανε τα πιτσιρίκια προ 20ετία στις κούκλες. Του Φλαμίγκο. Δεν κάτι τέτοιο βάζαμε στην Barbie. Όχι, μπιμπιμπό. Και designer και τα λοιπά. Ηθοποιός δεν πήγαινε αυτή. Πώς το διάλογο και designer. Τώρα έρχονται και τα αντρικά. Θα τα κάνει ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Θα τα σημείω όλα. Αυτά τα βάζω Τζουντζόν. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Μας περνάνε για μαλάκες και στείλουν επιχειρήσεις. Γιατί μας θεωρούν μας μαλάκες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, βγαίνει ο άλλος και πουλάει το γάμο. Παιδιά, πρώτη φορά βλέπω να βγαίνει άνθρωπος να γίνεται star γιατί παντρεύεται. Το κατάφερε το κορίτσι, λέει, αφού λέει με παντρεύεται, λέει, λέει, μπορώ να τα κάνω όλα. Εν τέλει, δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα. Σας ένα εξπρες,
Χεσουή. Πάει εκεί. Λοιπόν, πάει αυτό με το. Θέλανε ψαχνάνε να βρουν να κοιμηθούν εκεί. Το ψήθανε οι χωριανοί. Τι λέει πρώτο βάλτε το εδώ μέσα. Θα είχαν πάει και τα ρούχα τα καλά. Εκεί ήταν τα ωραία. Τι τα φορούσε. Τέλο πάντων, ο Μαυρίκιο Μαυρικίου, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, πρώτη μόνο στο χαβόρι παντρεύεται το παιδί, να γίνει στάρ. Ο άλλο. Εντάξει, αυτό παντρεύεται τουλάχιστον. Ο άλλο κερατά που πήγε και το διαφημίζει. Εντάξει, έλα τώρα, εντάξει. Άκουσε. Κάτσε από εχθές, το Θοδωρή, το συνονόματό σου. Ναι, γι' αυτό λέω. Για το Τσαραμπάκο, το πρώην. Εχθές βγήκε για μια δήλωση, λέω εντάξει, εκνευρίστηκε, το είπα αυτό. Πράγμα τελείω. Να βγεις τώρα σήμερα, επειδή είναι κολλητός σου ο Αλεξάνδρου, και να πας και να διαφημίσεις πόσο κερατάς είσαι, γιατί η άλλη έφυγε με τον τύπο με τη Φεράρι την κόκκινη, με θεία, με Φεράρι κόκκινη. Όχι, μονογόνος είναι, βρε. Αυτό λέω. Φεράρι κόκκινη για να έχει πρέπει να είναι. Κάθε γκαζιά. Εντάξει. Άκουσε. Γκαζιά και πεντάρικο είναι. Κατοστάρικο. Και κατοστάρικο. Ναι. Εφόσον έχει Φεράρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι γόνος. Ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν. Και διαφημίζει τώρα λοιπόν τι ο άλλο. Λέει η άλλη, είναι ο μόνος που δεν πάτησε το όνομά μου. Πάτησε το όνομα ως κερατωμένος όμως τώρα. Κύριε, εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος του. Ήταν λάθος του, απλά προφανώς την εκδικείται με αυτόν τον τρόπο, επειδή η ίδια τις προάλλες δήλωνε ότι είναι ο μοναδικός από τους συντρόφους που δεν έχει χρησιμοποιήσει το όνομά της για να ακουστεί. Σου λέει, αφού μου έκανες αυτό που μου έκανες, πάρτα τώρα. Βέβαια και ο ίδιος. Να σου πω την αλήθεια. Okay. Τι πάρτα τώρα, μωρέ. Είμαι κερατάς, είμαι κερατάς, είμαι κερατάς. Παιδιά, είμαι κερατάς. Μου φύγε με τη Φεράρι κτλ. Είμαι κερατάς. Δηλαδή, αυτό δεν το βλέπεις για μότο μου. Δεν βγαίνει να το κάνεις. Το λες μια φορά, τέλος. Κύριε, τελειώνει η ιστορία εδώ πέρα και αυτό είναι το λόγο. Τι να πας τώρα, παιδιά, είμαι κερατάς. Ναι, έφυγε με τώρα με τη Φεράρι. Εγώ τη είχα δώσει το δαχτυλίδι με τη μαμά μου. Τη έκανε πρώτα σιγά μου. Και αυτό, δηλαδή, εκεί τη είπε κλαις. Ήταν σε λυπούνται οι άλλοι. Για να κάνει νούμερα καινούριου. Ποιο ξέρει τι πίεση έφαγε για να πάει εκεί. Εγώ όμως, κοίτα. Τι εσύ όμως, μωρέ. Άσε με παιδί μου να τελειώσει μια φορά. Όχι, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Άσε με να πούμε. Άσε να πάρω την κοκακόλα μου πέρα. Ποιο να πούμε γιατί έχω πρόβλημα. Πες εγώ, κοίτα να σου πω. Τον καταλαβαίνω. Γιατί έχει φάει πολύ κοροϊδία. Και όταν τρως πολύ κοροϊδία, κάπου μπορεί να μην. Κοίτα, βγαίνει ο κόσμος και λέει: ναι, τη 2022 έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει κάποιον άλλον και να πάει σε μια άλλη σχέση. Μα αυτή μόνο επιλέγει, είναι για. Όχι. Μέθοδο του κυπατζή. Κλαράκι, κλαράκι, νιά, 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 νιά. Να, ακούστηκε πάλι. Πάει, ναι, ακούστηκε έφυγε. Φεράρι σου. Το που έπεσε δεν είναι κλάρι όμω. Αυτό είναι όλο ο κορμό. Είσαι με jet ski, με Ferrari, με χιλιαδιό. Ναι, θα περάσει καλά το καλοκαίρι. Να σου πω εγώ. Συγγνώμη. Και θα πάει τώρα ο γόνο. Ένα το κάτσε γιατί είναι βαρύ αυτό. Θα πάει τώρα ο γόνος στον παπά του και πει: μπαμπά, καμάλωσέ με. Εγώ την ταλαμπάκω. Και του πει: αυτό που βγήκε ο άλλος και το πέσε κερατάς. Τα ίδια θα πάρεις αγόρι μου και εσύ που πήγες τώρα. Δηλαδή, λίγο το έχεις αυτό. Τι θα πει ο μπαμπάς του. Μετά από γόνο δεν πας πουθενά αλλού. Συγγνώμη, δεν καταλαβες. Ο μπαμπάς του τι θα του πει του γόνου. Εδώ βγήκε ο άλλος και λέει: τη δεύτερη φορά έγινε αυτό. Και τι ήταν ο καμαρώνης που έχεις στην ταλαμπάκω. Λόγω της Φεράρι ήρθε μαζί σου. Τι είναι καμάρι τώρα. Δεν είναι και άσχημος τον είδε. Άλλο σου λέω. Είναι καμάρι τώρα. Όταν έχει πάρει μια εβδομάδα πριν δαχτυλίδι, πόσο δύο εβδομάδες πριν δαχτυλίδι για γάμο. Όταν βγήκε το Survivor νομίζω. Και όταν την ίδια κίνηση έκανε με το προηγούμενο. Τι θα πει, δηλαδή θα έχω δει εγώ ένα γιο να πούμε θα είμαι ο γόνος εγώ. Πρόσεξε, θα είμαι εγώ ο γονιός και θα έρθει ο γόνος για να μου πει «Παπά, ή να σου πω, κάμα θες, ναι, με στη Φεράρι διαβάζω, και βάζεις παιδί μου, την ταλαμπάκω, μπράβο αγόρι μου, μπράβο, μέχρι εκεί όμως, μόλις τη βγαλείς έξω, κοπανάτη και φύγε». Λοιπόν, συγγνώμη, έτσι θα πω εγώ. Τι γίνεται, μπορεί η κοπέλα η συγκεκριμένη, έχει κάθε δικαίωμα να πάει σε μια άλλη σχέση. Έχει κάθε δικαίωμα να πάει σε. Έχει κάθε δικαίωμα. Λοιπόν, και εγώ έχω κάθε δικαίωμα. Παπαδάκι, καλά σου λέω. Σαν γονιό να πω και την άποψή μου. Λες για τον Παπαδάκι, χειρότερο έγινε. Ούτε μια κουβέντα δεν μπορώ να πω. Έτσι, έτσι. Δύο, λέω και πετάγεσαι. Σου έχω αφήσει να πει τρει. Η άλλη δεν λέει τίποτα. Η άλλη λέει τα δώρα και πετάγεται από πάνω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η κοροϊδία που έχουμε φάει και εμεί με τι δηλώσει, το βγαίνει από το survivor αραβολιασμένη. Δεν μπορεί μέσα, θέλει να βγει έξω να δει τα πρόσωπα που αγαπάει, που ήταν μέσα και ο Θοδωρής. Το ότι βγαίνει και δηλώνει ότι είναι ο βράχο μου, ο άνθρωπό μου, το στήριγμά μου, τα χίλια δυο. Και ξαφνικά του κάνει αυτό το πράγμα και πάει και στη Θεσσαλονίκη στο Ρουβά και είναι πρώτο τραπέζι πίστα και φιλιάται. Ναι, φιλιάται κτλ. Λοιπόν, αυτό κάπου σου λέει αν θέλει τα φώτα τη δημοσιότητα.
θα υποστείς και τις συνέπειες, σου λέει ο. Είναι πολύ τυχερή, είναι πάρα πολύ τυχερή που δεν μένει στην Οίκαια, στην Κοκκινιά. Άσημα μου, εάν έμενε στην Οίκαια αυτή και πήγαινε να κυκλοφορήσει έξω την επόμενη μέρα, θα είχε σοβαρό πρόβλημα. Άκου που σου μιλάω, εγώ θα βγει η Σμηνιά και λέει: Ελά, εσύ είναι ταραμπάκο! Τι του έκανε του παιδιού! Το και κλαίει ακόμα! Όχι, δεν το λέω. Πώς θα μιλάω, δεν το λέω. Και κλαίει το παιδί, βγήκε εσύ καινούριο και τα λέει: Το δαχτυλίδι μπορεί να γύρισε πίσω! Έτσι θα τις λέγανε. Έτσι θα τις λέγανε. Ευτυχώς εμείς δεν παίρνουμε νοικιά. εγώ με νοικιώτης όμως είναι χειρότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν είναι αυτό. Λοιπόν τώρα ερωτηματικό, το δαχτυλίδι το γύρισε πίσω. Πρώτον. Αφήσω τα πράγματα. Δεύτερο ερωτηματικό, θα συνεχίσει ο άλλος να διαφημίσει ότι είναι κερατάς. Τρίτο ερωτηματικό, ο μπαμπάς του γόνου τι θα του λέει. Εμένα, ξέρεις τι, κάποια ναι. πράγματα είναι και λίγο αστεία. Δηλαδή, από τη μία διαφημίζει ότι η Ταραμπάγκο γνώρισε το γόνο και μέσα στα site γράφει και ότι έχει τη Φεράρι και προφανώς έχει λεφτά και μπορεί να τύχε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, δεν έτυχε, πέτυχε. Αλλά την άλλη βγαίνει ο άνθρωπος ο Θοδωρής, λέει εντάξει, κάνω τατού. Του λέει καινούριο, έχει κάποια επιχείρηση. Δεν μου λέει όχι, γιατί δούλευε στο εξωτερικό. Και του λέει εδώ που τα κάνει. Σε αντίσκηνο. Του λέει εδώ που τα κάνει τα τατού. Λέει παραδίπλα από το σπίτι μου, λέει μην πει άλλα. Του λέει. Κάπου. Εντάξει. Είμαστε και λίγο προστατευμένοι γιατί καμιά φορά. Ναι, αλλά όμως δήλωνε ευτυχισμένη μαζί του με το συνονοματό μου. Προγόνο. Ναι. Έτσι, ναι. Κάτσε λοιπόν. Άκουσε. Δεν μπορείς μια στιγμή στην αλλάζει. Από μια στιγμή η καρδιά δεν είναι κουμπότρεπα. Να βάζει ότι κουμπίδε μπροστά σου. Εντάξει. Λοιπόν, έλεγε. Κλωστή βάζει την κουμπότρεπα. Πού? Κλωστή βάζει, λέω, στην κουμπότρεπα. Λες, όχι, ότι... βάζει την κουμπότρεπα για να βάζει κουμπιά. Η κουμπότρεπα, ναι, λέω τι τρυπούλε που βάζει την κλωστή. Δεν μπαίνει. Η κουμπότρεπα. Λοιπόν, δεν πάει να βάζει την κουμπίδε μπροστά σου. Λοιπόν, η καρδιά δεν έχει τρύπα να με κυπέλα μέσα μαύρη τρύπα και άντε γιούρια. Και ξαφνικά, βέβαια, να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, κι εγώ ας πούμε, εάν έρχονταν μια κούκλα, γιατί είναι ωραίο παιδί αυτό, με μια Φεράρι, θα το σκεφτόμουν κι εγώ. Εάν ήμουν πισιδίκο 25 χρονών. Σου πέφτω λίγη, δηλαδή. Όχι, κορίτσι, εσύ είσαι Φεράρι. Εσύ είσαι η Φεράρι. Εσύ είσαι η Φεράρι που με πήρε. Για μάζεψε το. Σου είπα, είσαι η Φεράρι. Θα σου πω κανένα γαλλικό εκεί πέρα και θα καταλάβει. Ναι, αλλά δεν είσαι Σμυρνιά. Δεν είσαι Σμυρνιά, είσαι από την Αλεξάνδρεια εσύ. Είσαι Αιγυπτιώτησα. Με την κούκλα με τη Φεράρι. Αγαρμπίλο που θα τη γεμίσει όλο γαλατσουνιέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κύριε Σεκίνη, κανένα δεν πήρα Φεράρι, πήρα πεζό. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι κουκλάρα μου. Ένα λογάκι το ένα, δεν είναι. Το άλλο ήταν χιλιοντάρι. Εσείς τα ξέρετε σήμερα, Γιάννη. Χιλιοντάρι έχουμε εμείς. Ναι, λιοντάρι έχουμε εμείς. Η Φεράρι, άλογο ή λιοντάρι. Όχι, η Φεράρι τι άλογο έχει. Όχι, η Λαμπορκίνη. Όχι, η Λιοντάρι. Λιοντάρι έχει η πεζό. Η πεζό έχει λιοντάρι. Ναι, η Φεράρι τι έχει. Δεν θυμάμαι. Άλογο μου φαίνεται. Άλογο. Τσουκαλάς, όμως Πυριώτης. Μα είσαι μαλάκα, δεν είσαι άλογο. Γεια σου, Τσουκαλά, μεγάλε παικταρά. Γεια σου, ρε θρύε. Τι κάνει ο Βαγγέλας, δεν θα κάνει μια μεταγραφή τώρα. Το Κούτρι και τα μάτια σας, γαμώτο μου, τώρα που το θυμήθηκα. Γυρνάει πίσω ο Κούτρις και ψάχνουν να βρουν αριστερό μπακ. Ρε, έχουμε αριστερό μπακ και δεξί μπακ έχουμε. Το Μασούρα έχουμε που τον έχετε στα ξένα και τον Κούτρι που έχετε βάλει στα ξένα. Άντε να με εκεί πέρα με Μαρτίνς, ξύπνα! Το έκανα για αθλητικό. Λοιπόν, είμαι και γάβρος. Πάμε τώρα όμως σε... Λοιπόν. Ένα λεπτό, μη μου φεύγεις από τον κερατά. Μη μου φεύγεις τώρα, ένα λεπτό. Ξέρεις τι να βγαίνει για να διαφημίζει όλος την κερατά σαν και τα λοιπά και να λέει και το δαχτυλίδι και σοβαρό το θέμα να πούμε. Κάτσε τώρα, μη με βγάζεις τώρα. Εγώ, κοίτα, είμαι γυναίκα αλλά συμπάσχω με τον Κωνσταντόπουλο, να μου και το όνομα. Εγώ συμπάσχω με την Ταραμπάγκο. Α, όλα και όλα. Το κόριτσι τώρα έχει δυσκολίες, πολλές. Η επιλογή της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει να αντιμετωπίσει τους γονιούς του γόνου. Κάτσε, δεν ξέρω αν είναι μαζί. Έλα μου που δεν είναι μαζί, πώς βγήκε αυτό το πράγμα. Αφού λέει φιλίο στα Θεσσαλονίκη, πώς το βγάλανε αυτό. Πάντως βγήκε και το όνομα του παιδιού. Τάσος Χρήστου λέγεται, ο γόνος. Εντάξει, το παιδί καλά κάνει αυτός. Ωραία κοπέλα είναι, βαράει ένα λέιτα. Ό,τι βρει, βαράει. Καλά κάνει το παιδί. Φεράρι έχει, ανοίγει την πόρτα από την μέσα, την παίρνει και φεύγει. Είναι σωστό να πηγαίνει σε κάποιον που έχει σχέση και να βαράς, που λες και εσύ. Κούκλα μου, άκουσα να σου πω. Εγώ την πόρτα άνοιξα και μπήκε μέσα. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Ας τα υπολογίσει αυτή αυτά. Μετά ο άλλος εξήγηκε καλαμάγκα,
άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα, να το ξέρεις, ε. Αλλά εγώ προχώρησα, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Κουκλάρα. Και το κλείσε. Μάγκας αυτός. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όχι, μάγκας αυτός. Αυτός μάγκας. Τουλάχιστον ειδοποίησε και τον άλλον. Του λέει, κάπου εδώ. Δεν βγαίνουν και δύο φωτογραφίες. Στο Ρουβά πήγαμε, φωτογραφίες δύο μαλάκες. Δηλαδή, όλα ήταν ο μαλάκας. Αυτό είπε. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συνονόματός μου κερατάς. Σου λέει μη βγουνε παπαρατσίστηκες να στοχοποιηθεί. Και βέβαια βγήκε λοιπόν, εκεί στην Κατερίνα καινούργιο λοιπόν και προσέξτε τώρα μια εκπομπάρα κυρίες και κύριοι, γιατί μιλάμε για εκπομπάρα τώρα. Δηλαδή η Κατερίνα τώρα πλέον είδε που την πέρασε τον Breakfast Star και σου λέει μα Παναγιά μου, εδώ ο καρτελιάς απολύεται. Η ομάδα όλη παίρνει κλωτσά και φεύγει. Μένει μόνο η παπίλα. Πώς λέει αυτή η παπίλα. Παπίλα. Λοιπόν, μένει μόνο αυτή. Εγώ βέβαια, να σου πω την αλήθεια μου, εγώ θα είχα παραιτηθεί μαζί με τον Καρτελιά. Δηλαδή αν μου λέγανε. Πήγε σαν δίδυμο, ναι. Μου λέγανε Καρτελιά τέλο, θα έλεγα τσαό τούτη. Κοίτα, από την αρχή όμως πάταγε, ήταν πιο τσαούσα σε σχέση με το άλλο το ένα, έτσι. Άλλο το άλλο. Πας δίδυμο από τη Χαλκίδα, ανεβαίνετε, γιατί ο Καρτελιάς έπαιζε το παιχνίδι το δυνατό στα social media. Στο Shock FM. Ναι, στο Shock FM έπαιζε και ανέβηκε και αυτή να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά μένει αυτή πίσω και φεύγουν όλοι οι άλλοι. Εάν λοιπόν οριστικοποιηθεί ότι ο Καρτελιάς φεύγει και παραμείνει η κυρία Παπίλα, απλά κυρίες και κύριοι να σας πω ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα πάτημα επιπτωμάτων. Γιατί την ομάδα δεν την πουλάς ποτέ. Σωστά. Και ξέρετε κάτι. Εάν λοιπόν τους πουλήσει πάρα πολύ σύντομα πριν έρθουν τα Χριστούγεννα να έχουμε την υγειά μας, πριν έρθουν τα Χριστούγεννα στη νέα σεζόν, θα έχει τελειώσει και η ίδια. Θα έχει τελειώσει και η ίδια. Λοιπόν, ναι, αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι τώρα. Είναι συγκεκριμένο προφίλ αυτό που λες τα δύο παιδιά από τη Χαλκίδα, μια μητέρα με τρία παιδιά που δεν το περίμενε ποτέ, την πόρτα της την είχε ανοίξει ο Καρτελιάς. Έτσι. Βέβαια. Αυτός που ανοίγει την πόρτα θα πρέπει, αν κλείσει και για αυτόν την πόρτα, να κλείσει και μαζί. Να σου πω και κάτι. Ή έστω. Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πούμε όλη η ομάδα να φταίει και αυτή να μην φταίει. Οπότε λοιπόν και αυτή θα την πληρώσει την ύφη. Αργά ή γρήγορα. Γιατί κοίταξε να σου πω. Όταν μπαίνουν μέσα και παίρνουν από, με maximum 10 βαθμούς, παίρνει 10 αυτοί και οι άλλοι παίρνουν 5, μάλλον το 10 δεν υπάρχει. Mm-hmm. Βγαίνει 10 γιατί οι άλλοι είναι κοπανίδιδες. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, η συμπάθεια κάποιου από το Star μέσα προς το πρόσωπό της είναι αυτό που την κρατάει. Δεν είναι η αξία της εκπομπής και τώρα αν κάνει νούμερα και τα λοιπά, κάνει λίγο Master Chef που μπαίνει στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Είναι και η κοπέλα της διπλανής πόρτας, μια γλυκιά κοπέλα. Έχει και τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει ότι δεν κάνει. Αλλά το να σου πω όμως κάτι. Θα πάψει να είναι η κοπέλα της διπλανής πόρτας όταν θα ξεπουλήσει το άλλο μισό. Okay. Mm-hmm. Θα πάψει να είναι η κοπέλα της διπλανής πόρτας. Θα είναι η εκμεταλλεύτρια της διπλανής πόρτας. Πατάω επιπτωμάτων για να κάνω καριέρα. Λοιπόν, και αυτό το είδος καριέρας δεν στέκεται. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πρόκειται αυτή η κοπέλα να περάσει να πάει μπροστά. Η επόμενη σεζόν θα είναι Βατερλό. Θα είναι Βατερλό η επόμενη σεζόν. Και λάθος σου Σταρ. Το Σταρ, επειδή συζητάει και με άλλες, για να ξέρει η κυρία Παπίλα, συζητάει και με άλλες παρουσιάστρες μήπως βρει την κατάλληλη λύση. Μέχρι και με τη Μαλέσκου μιλάνε. Καλά, εκεί είναι καλύτερα Παπίλα. Με αυτοκτονικές τάσεις παρά τη Μαλέσκου με κινέζικα. Και σωστά έχουν πρόβλημα με τα ελληνικά πολύ. Δηλαδή θα τις πούνε εκεί πέρα μέσα. Ρε μάνα μου, τι έχει να πάθει αυτή μέσα εκεί. Εσύ πάει Μαλέσκου. Ω Γιούρια. Θα φύγει, θα σφυρίζει το ακουστικό συνέχεια. Βούλωσέ το. Σταμάτα το. Κλείς το γαμό το. Έχει το διάνο. Σε βαρέθηκα. Ναι, τι θα πάει, έτσι θα πάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ευχηθούμε καλή τύχη στα παιδιά και να φύγουμε από το Σταρ. Γιατί το πρόβλημα μας δεν είναι το Σταρ. Τι θα κάνουν αυτοί, αυτά θα τα συζητήσουμε αργότερα. Έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, την υγεία μας να έχουμε, τα λέμε αυτά. Έχουμε την κυρία Καινούργη, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανακοίνωσε στην ουσία την είσοδο του Κουντάρα. Ο οποίος βέβαια Ανδρέας Μικρούτσικος, σωστός και μαγκάκος, είπε ο άνθρωπος ότι παιδιά δεν θέλει τίποτα. Το κοίτο βάζα να διαβάσει το παιδί, δεν μπορεί να διαβάσει το κοίτο, την πάτησε. Όχι, ουσιαστικά βγάλανε ένα θέμα να πούμε. Θέλανε να διαφημίζουν το ζευγάρι Κάκα Παγκουντάρα, μάλλον να δικαιολογήσουν ουσιαστικά την αποτυχία που είχαν στο Big Brother. Γιατί ήταν όχι, αποτυχία. Να δικαιολογήσουν την επιλογή του, να του πάρουν, να του μαζέψουν μέσα. Μπορεί και αυτό, ναι. Τώρα για Κουντάρα μίλησαν, δεν μίλησαν για Κάκα ότι θα τη μαζέψουν. Αυτό να μαζέψουν. Το θέμα είναι ότι είπαν ότι έφταιγε το κανάλι, δεν του στήριξε το κανάλι. Πετάχτηκε και ο Μικρούτσικος, ο οποίο, όπω το έχει πει, είναι γατόνι. Δηλαδή κάποιε φορέ μιλάει. Φαίνεται ότι τους εκθιάζει τους άλλους και ότι μιλάει θετικά, ενώ ουσιαστικά αν το σκεφτείς από πίσω, λες, okay, του στάβει. Δηλαδή, είπε ότι χρησιμοποιούσε ο Κουντάρας μόνο το AutoQ
και ότι το κανάλι τον έβαζε να το κάνει αυτό. Λες και το τις αποχωρήσεις με το. Πώς το λέγει ο συγκάτοικος, και ο συγκάτοικος το έλεγε το κανάλι, να το λέει τέλος πάντων. Και ότι. Στο μεσημεριανό. Στο μεσημεριανό δεν είναι. Το μεσημεριανό είναι πιο αυθόρμητο. Το μεσημεριανό Σαββατοκύριακο. Μίλησε γενικά όμως για το Big Brother. Ναι, μιλάγανε. Να τον δικαιολογήσει για την είσοδό του. Για ό,τι ο Κιούλα. Για το Big Brother ήταν αυτό. Για το Big Brother. Ναι, και κάτι είπε για τη φάτσα του και μάλιστα παρεξηγήθηκε η Κατερίνα Καινούργη. Λέει τη φάτσα. Δηλαδή το πήρε αρνητικά η Κατερίνα Καινούργη, ειδικά με τη φάτσα. Το θέμα είναι ότι έγινε το μπαμ, αυτό που λες εσύ, ουσιαστικά ανακοίνωσε. Για την καρέκλα που τη βάλει να κάθεται εκεί πέρα. Ναι, η Καινούργη ενώ, είπε να το βάλει θρόνο. Θα βάλει θρόνο. Έχει το μικρού της εδώ βασιλιά μπροστά της, θα βάλει θρόνο σε άλλον. Δηλαδή μιλάμε και η κοπελά, δηλαδή το έχει χάσει. Δηλαδή η ισορροπία δεν υπάρχει. Τέλος. Τέλος. Ο διευθυντής από πάνω τι κάνει, τι είναι αυτό. Μπήκε ένα πεταλουδάκι. Και πότε μπήκε μέσα αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, έχουμε παρέα. Να ξέρω. Τι έγινε. Πού πάει. Ναι. Έχουμε παρέα. Πού πάει τώρα αυτό, έφυγε από εδώ. Ναι, άστο τώρα. Άστο, μπορεί το κακόμοιρο. Λοιπόν, πώς πήγε στο στούντιο μέσα. Αφού είναι όλα, έχουμε και ηχομόνωση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μάλλον είχε πει από πριν και ξύπνησε. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο. Δεν θα άκουσε εμένα τη φωνή μου. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Κουντάρας αυτή τη στιγμή είναι ένας αποτυχημένος παρουσιαστής. Σαν πανελίστας είναι πετυχημένος. Θα πάει λοιπόν εκεί, στην ουσία πάει στη θέση του Μικρούτσικου. Δεν μπορεί να είναι και Μικρούτσικου. Γι' αυτό και φάνηκε εξοργισμένος ο Μικρούτσικος σήμερα. Πήγε να το μαζέψει καινούριου και βγήκε από το Z News που είναι του Κοκλώνη ότι πέρασε την πόρτα ενός μεγάλου ομίλου ο Κουντάρας. Και μίλησαν, μάλιστα είπε ο Μικρούτσικος ότι μπορεί να πάει και έρθει, αλλά αυτό είναι ξεκάρφωμα. Γιατί του λέει καινούργιο, μα τι, θα μεγαλώσει, θα και καλά, πιανού θα πάρει τη θέση, δεν πρόκειται να φύγει κάποιος από εδώ. Μάλλον δεν είπε δεν πρόκειται, λέει, μα ποιος θα φύγει από εδώ για να έρθει ο Κουντάρας. Και λέει ο Μικρούτσικος, δεν ξέρω, θα μεγαλώσει το τραπέζι. Σαν να του λέει, εγώ θα φύγω. Ρε παιδί μου, ο Μικρούτσικος, κυρίες και κύριοι, από ό,τι καταλαβαίνω, την επόμενη σεζόν δεν θα είναι στην Κατερίνα Καινούργη. Και ίσως τα δημοσιεύματα που λέγαμε για το Τσάο και τα διέψευδε και η Καινούργη και λέει ότι λένε βλακίες. Γιατί προχθές είχε πει, α, τι λένε για μας, τι είναι αυτά τα δημοσιεύματα, να έχουν και κάποια βάση πλέον. Εδώ έχουμε έναν Γιάννη Πουλόπουλο να δηλώνει ότι η επόμενη σεζόν είναι τελευταία του. Οπότε λοιπόν θα μειωθεί ο ρόλος του πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα του πούνε το κανάλι, μάγκα αφού φεύγει, δεν είναι τελευταία χρονιά, πρέπει να βρούμε εμείς τη λύση μας. Τι θα γίνει εδώ πέρα μέσα, οπότε θα μειωθεί ο ρόλος του. Ένας καλά, αυτό μπορεί να είναι και για άλλο λόγο. Δεν μπορώ να τον πω. Εντάξει, αυτό είναι ο ένας ρόλος. Ο ένας λόγος. Ο άλλο λοιπόν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μάκα μου, εντάξει, δεν ταιριάζει το πράγμα πάρα πολύ εκεί και τα λοιπά. Έξω. Για αλλού. Θα τον πάνε αλλού. Θα τον πάνε σε ένα Σαββατοκύριακο. Θα τον πάνε αλλού αναγκαστικά. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να τον πάνε. Τον γιατί άνθρωπο. Πρέπει να τον πάνε τον του άνθρωπο. Του στήριξε. Όπως επίσης, εάν υπάρχει περίπτωση για άλλη μια φορά ο Κουντάρας να προσπαθεί να αξίσει τη θέση του Μικρούτσικου, νομίζω ότι αυτό πια. Είναι λίγο απάνθρωπο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει ανάγκη αυτή τη θέση. Όλοι έχουν ανάγκη τη δουλειά. Και ο Κουντάρας έχει ανάγκη τη δουλειά, όλοι έχουν ανάγκη τη δουλειά. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να μας παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Μικρούτσικο ο οποίος δίνει ρεσιτάλ, έχει μια προϊστορία, έχει εμπειρία, έχει πορεία μέσα στο χώρο, πάρα πολύ μεγάλη. Όταν μιλάει, σε σχέση με τον Κουντάρα. Όταν μιλάει για ένα πρόσωπο, ξέρει το πρόσωπό του. Και μάλιστα με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει, μιλήσει, ξέρει προσωπικά τον καθέναν και το τι ρόλο παίζει. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ετοιμόλογος, έχει πάρα πολλά ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Απλά δεν είναι τον social media και έχει μείνει λίγο πίσω σε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι. Το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί ανάλογα ο Κοκλώνης. Η ομάδα του Κοκλώνη. Ο Κοκλώνης δεν ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, ο Κοκλώνης ασχολείται, κυρίες και κύριοι, με τα σύρια που θα πάρουν από το ΕΚΟΜΕ λεφτά. Γιατί τα σύρια είναι. Προσέξτε, τα σύρια τα μισά λεφτά τα παίρνουν από το ΕΚΟΜΕ. Και ρωτάω τώρα εγώ, αν έχει μια επιχείρηση, ένα ψιλικατζίδικο και φουντέρνει, θα έρθει η εφορία και θα σου πει να πούμε και τα σόβρακα θα σου πάρω, δεν μου πλήρωσε το ΦΠΑ. Ενώ στα σύριαλ, μη χάσει, μη χάσουν τώρα οι άλλοι, του πληρώνουμε και τα μισά λεφτά. Τι θα παίρνουν και ξένοι. Έχει ανάγκη ο Κοκλώνης τα λεφτά από το. Από ό,τι ξέρω, ο Κοκλώνης έχει μεγάλη ανάγκη από λεφτά. Από ό,τι ξέρω. Γιατί κυρίες και κύριοι, του φύγε η Καγκάκη. Για ποιο λόγο του φύγε η Καγκάκη? Άμα πέραγε καλά εκεί πέρα, θα καθόταν εκεί. Γιατί έφυγε η Καγκάκη και πήγε στο Open. Και μάλιστα έχουν αρχίσει πλέον και κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι πλέον υπάρχει οικονομική στενότητα. Όχι μόνο στο Κοκλώνη, σε όλους. Ναι. Οικονομική στενότητα. Λοιπόν, εντάξει, φυσιολογικό είναι, παιδιά. Που λένε Βανδύ δεν νομίζω να έχει. Το που λένε Βανδύ, μπα, δεν πιστεύω. Αυτή δουλεύει στη Θεσσαλονίκη. Μου βγάζει λεφτά, έχει αυτά τα καλύτερα. Αυτή έχει αυτά τα καλύτερα. Έχει έσοδα. Πάμε παρακάτω. Ας κοιτάξουμε τους άλλους που δεν έχουν έσοδα. Ναι, ναι, λοιπόν, να πάμε παρακάτω και κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο.
λέγοντας ότι το hashtag με τη Γεωργία έχει πάρει τα πάνω του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακουστήκαμε, που είπαμε που είστε ρε, αφήσατε το κορίτσι μόνο του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για να δικάσουμε. Γιατί βγήκατε και είπατε σε σχόλια που μας κάνατε ότι ρε εσύ τι έγινε, κότες τώρα δεν μιλάτε. Όχι δεν μιλάμε, εμείς μιλήσαμε. Αλλά εδώ δεν είμαστε δικαστές, δεν είμαι ο δικαστής Dredd, δεν είμαι ο Στίβεν Σαλόνι. Είσαι ο δικαστής. Ο Σταλόνι είπα. Ο Σταλόνι ήθελα να πω, είπα Σταλόνι. Ο Σταλόνι έκανε τον ρόλο. Είσαι ο δικαστής Dredd. Αλλά εντάξει, τον στο social media. Άκουσε. Όταν έχουμε να μιλήσουμε για εκπομπούλες και για ψωνάρες, να γίνει και δικαστής Dredd. Mm-hmm. Όταν όμως έχουμε να μιλήσουμε για ένα τέτοιο κοινωνικό θέμα πάρα πολύ μεγάλο, που έχει προεκτάσεις που δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα κτλ. Κτλ, φτάνει. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να είναι τρία άτομα μέσα και να την πληρώνουν 100. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάτε περίεργο. Τρεις ήταν μέσα, ο άλλος ήταν στο Ντουμπάι την πληρώνει. Ο άλλος, που έχει μαγαζιά από εκεί πέρα την πληρώνει. Δηλαδή, αυτά όλα δεν μ' αρέσανε. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα το τι έχει γίνει στην επί της ουσίας δεν με αφορά. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να δικάζουμε. Όπως είπα πιο πριν λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει, είναι η Σπυροπούλου έγκυος ή δεν είναι. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνουμε εμείς. Αυτό, επειδή προσπέρασες πριν, θέλω να πω κάτι τελευταίο για το Μικρούτσικο, επειδή κάποιες καταστάσεις γενικά εμένα με στεναχωρούν. Δηλαδή, ακούγονται κάποια πράγματα, γίνονται κάποιες συναντήσεις, ίσως κρυφά, φανερά. Βλέπουμε κάποιες απουσίες από την εκπομπή και της Κατερίνας Καινούριου, τέλος πάντων λόγω ίσως προβλημάτων, λόγω ασυμφωνιών, δεν ξέρουμε. Μέσα από τα δικά του site βγάζουν ότι είχε κάποιο πρόβλημα ο Αντρέας Μικρούτσικος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν βγαίνει ο άνθρωπος και εκθεάζει τον Κοκλώνη και λέει ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησε, που τέλος πάντων του έδωσε και το μεροκάματο, καλό θα είναι να είμαστε και ειλικρινείς απέναντι στον Αντρέα Μικρούτσικο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη του. Γιατί σήμερα στον αέρα έδειξε ότι αυτό το ραντεβού έγινε κρυφά. Από κάπου το έμαθε ο Αντρέας Μικρούτσικος και αρχίζει και τρίζει καρέκλα του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Γιατί το να πάει σε Σαββατοκύριακο σε μια εκπομπή δεν είναι το ίδιο όπως είναι τώρα. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ έτσι, μαζί σου. Λοιπόν, αλλά είναι όμως πιο ξεκούραστο. Είναι πιο ξεκούραστο. Είναι το Σαββατοκύριακο λες. Ναι, εντάξει τώρα ο Αντρέας τώρα δεν έκανε καλή καθημερινή τηλεόραση. Ας κάνει Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μπορεί ο Αντρέας σε μια κριτική επιτροπή. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο Αντρέας. Δεν είναι ο Αντρέας για πάνελ τώρα τη καινούριου. Πολύ τη πέφτει τη καινούριου τώρα ο Αντρέας μέσα. Για μένα είναι υποτιμητικό για τον Αντρέα που είναι μέσα εκεί. Και υποτιμητικό είναι αυτό που είπε ότι θα βάζα θρόνο στον Κουντάρα. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν ξέρει να διαχειριστεί. Αν και εντάξει, μπορεί να το πει και χαριτολογώντας. Δεν ξέρει να διαχειριστεί μια προσωπικότητα τέτοιου επίπεδου όπως είναι ο Αντρέας Μικρούτσικος. Εντάξει, είναι βασικό. Αν και λογώ τώρα και τα νεύρα που έχει στον αέρα ο Αντρέας Μικρούτσικος. Εγώ θέλω. Μπορεί να λέμε έχει νεύρα και μιλάει απότομα και μιλάει απότομα και στην Κατερίνα Καινούργια όπως αμφισβήτησε το αν είναι παρουσιάστρια, δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι γίνεται backstage και τι ακριβώς συμβαίνει και δεν μπορεί να μιλήσει όπως και στο Big Brother δεν μπορούσε δυστυχώς, να μιλήσει. Δυστυχώς. Δηλαδή κάτι δεν μου πάει καλά. Δυστυχώς το πρόβλημα όλο δεν είναι ούτε στην Καινούργια ούτε στο Μικρούτσικο πουθενά. Δυστυχώς το πρόβλημα όλο εστιάζεται στο Θέμη Μάλι. Ο οποίος Θέμης Μάλης είναι κουρασμένος πια. Έχει εξαντληθεί, έχει δώσει τις ιδέες του δεξιά-αριστερά, έχει προχωρήσει και τώρα που λέω κάνει να πούμε ανακύκλωση. Συνέχεια στην ανακύκλωση είναι. Η ανακύκλωση αυτή δεν αποδίδει πια. Ο Θέμης Μάλης έχει πάθει υπερκόπωση. Και όλα αυτά από την υπερκόπωση Θέμη Μάλη που είναι ο διευθυντής από πάνω, δεν είναι αξιντάκτης, είναι διευθυντής, διευθύνει όλο το σύστημα. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει μια κόπωση. Θα πρέπει λοιπόν ο Θέμης Μάλης να αφήσει χώρο σε άλλα παιδιά. Να αφήσει χώρο σε αρχισυντάκτες, να αφήσει χώρο να πούμε σε φαντασία άλλων ανθρώπων να κάνουν πράγματα και να δουν να ανεβάσουν ποιοτικά την εκπομπή και όχι ποσοτικά. Δηλαδή η τηλεθέαση τι κάνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Καινούριο πληρώνει την υπερκόπωση του Θέμη Μάλη. Το μάλιστα σήμερα κάπου διάβασα ότι πρέπει στο ακουστικό να της μίλησε να κάτι δεν ήξερε η Κατερίνα Καινούργια και της μίλησε και αυτό που λες εσύ, η υπερκόπωση πολλές φορές φέρνει και νεύρα. Τα οποία τα μεταφέρει και στην παρουσιάστρια, τα δείχνει παρουσιάστρια στον αέρα και την πληρώνει. Ήρθε η ώρα, άκουσα να σου πω. Ο Θέμης είναι πάντα στο απειρόβλητο. Εγώ προσωπικά τον σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ τον γνωρίζω από τα πρώτα του βήματα στην εξέλιξή του όλη αυτή μέσα. Στο πώς βρέθηκε πίσω από την Ελεονόρα Μελέτη, το πώς λειτουργούσε κτλ. Και το πώς ανέβηκε. Να πούμε και πραγματικά και όταν είχαμε βρεθεί πριν από 3-4 χρόνια
όταν ήμουν εγώ στο Έψιλον τότε. Λοιπόν, είχαμε βρεθεί εκεί πέρα, του έλεγα πάντα ότι εσύ Θέμη να πούμε μπράβο σου, είσαι μαγκάκος. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, κάτι που θυμήθηκα εδώ. Τότε που είχε βγει η Ελεονόρα Μελέτη και έκανε στο Σιρινάκι τη σκηνοθεσία εκεί στη μάλιστα να από πίσω. Ναι. Λοιπόν, τότε λοιπόν του έλεγα μπράβο ρε μαγκάκο, το πας πάρα πολύ καλά το πράγμα. Ενώ, μπράβο, πάει και σε ακραίες καταστάσεις. Εντάξει, μην το πας εκεί τώρα, μην το πας εκεί. Όχι, τώρα, όχι, άλλο τώρα, λέω, άλλο σου λέω. Τώρα μιλάω για άλλο πράγμα από Σελήνα. Ναι, αλλά ήταν συνεργασία. Εντάξει, τελείωσε αυτό, τελείωσε αυτό, τελείωσε αυτό, τελείωσε αυτό. Λοιπόν, του λέω λοιπόν είσαι μαγκάκος, δηλαδή του βγάζω το καπέλο και του βγάζω το καπέλο. Έχει ιδέες πολλές, αλλά οι ιδέες κάποτε στερεύουν. Στερεύουν, βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, όλα αυτά που γίνεται μέσα στην εκπομπή της καινούριου, φέτος τη διαλύουν. Λοιπόν, τι η ευθύνη... φταίει κυρίως ο Μάλης αυτά. Ορίστε. Δεν φταίει και λίγο καινούριο πως το διαχειρίζεται. Όχι, η καινούριο για διαχειριστεί τη σκαλέτα που δίνει ο Μάλης. Ή ο κάθε Μάλης. Καταλαβές. Επίσης, αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Τι θα διόρθωνες εσύ δηλαδή. Εγώ καταρχήν θα διόρθωνα την παρουσιάστρια. Θα της έλεγα μαζέψου γίνει παρουσιάστρια. Άσε η προσωπική σου ζωή απ' έξω και πάμε παρακάτω. Δηλαδή κάποτε ήταν κανόνας αυτός. Η προσωπική μας ζωή είναι απ' έξω και μέσα μπαίνουμε εκεί. Γίνε παρουσιάστρια. Λοιπόν, αξιολόγησε τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Η Χρύσλα κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ο Πουλόπουλος κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ο Μικρούτσικος είναι Θεός, τον προσέχεις. Είναι πάνω από σένα. Τέλος. Αν εσύ στον κόσμο δείξεις ότι σέβεσαι τον Αντρέα και τον βάζεις πάντα πάνω από σένα, ο κόσμος θα σε τοποθετήσει πολύ πιο ψηλά από τον Μικρούτσικο. Καταλαβαίνεις, δεν σε βάλει πιο ψηλά, σε να πει ωραία, υπάρχει ιεραρχία. Λοιπόν, επίσης ο τρόπος αυτή τη στιγμή ο Παλιακός να βγαίνει παρουσιάστρια, να το παίζει γκόμενα, να το παίζει πρεσάρο αυτό, πρεσάρο το φουστάνα κτλ. Πέρασε. Πέθανε και αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πόσα φουστάνια να πάρει η Ελλάδα, οι Ελληνίδες, πόσα φουστάνια να πουλήσουνε. Τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να μαζευτούν και να πούνε ξέρεις κάτι, τα social media είναι άλλο, η τηλεόραση είναι άλλο. Λοιπόν, διαγορίστε τα social media. Βγάλε λοιπόν στο διάλειμμα όπως κάνει η Σκορδά, πήγαινε στήσου εκεί πέρα με το πόσο προς τα πίσω και βγάλε τη φωτογραφία σου. Δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά να υπάρξει μια ισορροπία. Ο Μάλης αυτή τη στιγμή κάνει λάθη το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί έχει πάθει υπερκόπωση. Είναι μόνος του και όλοι τους. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι όταν εμπλέκτηκε στο Μέγκα στην Καραβάτου, ότι δεν είχε μία άνοδο η εκπομπή. Αλλά αυτό όμως τι γίνεται, του τραβάει αυτομάτως την ενέργεια από αλλού. Δεν γίνεται να γίνει σε χίλια κομμάτια. Εντάξει, είναι κινητήριος μοχλός, δηλαδή ο Θέμης Μάλης μόνο. Μα είναι. Όχι, είναι. Ο Θέμης Μάλης. Ναι, εντάξει, αλλά δεν φταίει. Ο Μάλης κάθε εκπομπή που είναι κάτω από αυτόν είναι κάτω από αυτόν. Ναι, εντάξει, δεν φταίει μόνο αυτός όμως. Έχει πάθει υπερκόπωση. Δεν δίνει χώρο σε άλλα παιδιά. Δεν δίνει χώρο, ρε παιδί μου. Δεν δίνει χώρο. Να πει, ξέρετε κάτι, κύριε, εγώ εδώ πλέον θα άρχισε να μου λέτε αυτό, θα εγκρίνω και θα φεύγετε. Λοιπόν, τελείωσε. Κινεί τα νήματα κοινώς. Κινεί τα νήματα παντού. Δηλαδή, ακόμα και στη κάμερα που βγαίνει έξω, την κινεί. Δηλαδή, αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα βλάβουν σοβαρά υπόψη τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι η εκπομπή φουντάρισε σαν εκπομπή ολόκληρη. Φουντάρισε γιατί να πούμε, έχουν πάθει υπερκόπωση άπαντες μέσα εκεί. Και ιδιαίτερα όταν τελειώνει η σεζόν, να ξέρεις, η κούραση είναι πολύ μεγάλη. Γιατί ξέρεις κάτι, είναι τόσο πολύ ένταση στη θεματολογία. Σε πρέπει να βγάλεις θέματα, γιατί κάθε μέρα τρεις ώρες εκπομπή είναι δύσκολο. Είναι τόσο μεγάλη ένταση που όταν φτάνει ο Ιούνιος κοντά, δηλαδή το Μάιο, θυμάμαι εγώ. Ένα μήνα ακόμα. Έτσι ακριβώς πας. Ένα μήνα ακόμα. Δηλαδή έτσι αισθάνονται. Λοιπόν, είναι τρομερό. Αλλά οι αλήθειες είναι αλήθειες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να γίνει τομή, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να αξιολογήσουν το προσωπικό όπως πρέπει και να πάρουν ανθρώπους που πρέπει. Όχι να εξυπηρετούν τον κάθε κουντάρα, ο οποίος απέτυχε από εκεί και θα πάει τώρα από την άλλη μεριά. Δηλαδή δεν κατάλαβα, μην το χάσουμε γρήγορα, γρήγορα πριν ρίξει η σεζόν, πριν τελειώσει η συνομιλία του με το Sky, αυτομάτως στην Parking World μέσα μην το χάσουν. Με αυτό το σκεπτικό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Πώς θα υπάρξει ανανέωση όταν ξαφνικά να πούμε κάνουμε ανακύκλωση ατόμων. Δηλαδή επειδή προϋπήρχε ο Κουιδάρας εκεί, γιατί να ξαναγυρίσει. Δεν λέω το παιδί να πάει να βρει δουλειά, προς Θεού. Αλλά είναι ένα παράδειγμα να καταλάβετε ότι δεν γίνεται με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα με ανακύκλωση να κάνεις πράγματα. Θα μου πεις, μα εσύ ρε Λακιτζή, λες ότι τα νέα ονόματα δεν σου κάνουν, το νέο αίμα δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει. Πρέπει να το στήσουμε και αυτό σωστά για να μπορέσει να κάνει. Αλλά όμως. Ναι, όμως υπάρχουν σε άλλα κανάλια πρόσωπα τα οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι είναι. Βέβαια, σαν καλεσμένο που πήγε στη Σούπερ Κατ, δεν έχει κάνει 8%, δεν πήγε καλά, αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι ένα δείγμα ακόμα το τι γίνεται.
Ένα δείγμα ακόμα τι γίνεται. Και τώρα, κοίτα, αυτό είναι σχετικό όμως. Δηλαδή, και τώρα που έλειπε δύο μέρες ο Μικρούτσης, εγώ στη μία μέρα πήγε πάρα πολύ καλά, την άλλη δεν πήγε καλά. Δηλαδή, μέχρι και. Πώς και δεν πούλησε ο Βαλάντης, μου κάνει εντύπωση όλο αυτό που έγινε το Τζέρτζιλο. Τι να πουλήσει ο Βαλάντης, μωρέ. Εδώ πέρα δεν πούλαγε στο Survivor που θα πουλήσει εδώ. Πώς δεν πούλαγε, πούλαγε. Το Survivor τη κάνει 16. Εντάξει, όσο φεύγουν πρόσωπα, φυσικό είναι. Και δυνατοί χαρακτήρες και δυνατές προσωπικότητες. Ο Βαλάντης πουλάει στο Survivor. Απλά δεν ξέρει τι ποιο δεν πουλάει. Ο αντίδικος, Λάγιο. Συντηρητική λέω πουλάγε. Συντηρητική λέω. Ναι, αλλά πουλάγε. Δεν έχει σημασία. Ήταν ο Χανταμπάκη, α πούμε, του Survivor. Όχι, μη θίξει το Χανταμπάκη. Ο κακό ο Χανταμπάκη δεν έγινε. Αλλά όλα και όλα. Αυτό πήγε εκεί πέρα και έχασε τα μπουκάκια τα πασχαλιά. Ο Βαλάντης. Είναι ότι τέλο πάντων, εντάξει, καμιά φορά όταν πα να συζεί, να συνεπάρξει με μικρότερε ηλικίε και έχει μια αλφα ηλικία και μια αλφα εμπειρία, σε πρέσβουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δε το και από τον Καραγκούνια, δε το και από τον Βαλάντη, να μου πει και ο Μαρτίκα μικρό είναι, δεν είναι, αλλά είναι άλλο στυλ αυτό. Είναι δύσκολο και καμιά φορά σου βγαίνει αυτό που λένε ο πολύ αρνητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, του Βαλάντη του βγήκε ο πολύ αρνητικό χαρακτήρα. Αυτή σου τα χάσει όλα. Απλά θεωρώ ότι αυτό που λε εσύ ο αντίδικο, ο Λάγιο δεν τον ξέρει, δεν τον ήξερε και κανένα. Ο πρώην ο Λάγιος τώρα, ένα άλλος πρώην να πούμε εδώ πέρα. Και θα βγει ο μπαμπάς του Φεράρι. Πρόσεξε. Και θα βγει ο μπαμπάς του Φεράρι και θα πει να πούμε ρε εσύ, και άμα βγει ο Λάγιος και σταχώσει και εσένα, τι θα κάνουμε, Μπορινιακός. Πρόσεξε. Ναι. Είχε επιτεθεί ουσιαστικά από τα social στο Βαλάντη που τον μήνυσε κιόλας και είπε ότι είχε πει να παρέμβει η παραγωγή για το χαρακτήρα και καλά του Βαλάντη για την ελεκτική βία αυτό. Και ο ίδιος είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και διαταράζει την ψυχή για τον άλλον. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχεις μια τελείως διαφορετική στάση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια φορά ακόμα ήσασταν μαζί μας. Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά, όπως καταλαβαίνετε, τα διαβάζουμε πάρα πολύ καλά και προσεκτικά. Θέλω πάρα πολύ να σχολιάσετε το δικό μας βίντεο για μια φορά ακόμα. Ελπίζω η παρέα μας σας άρεσε πάρα πολύ. Αύριο πρώτα Θεός. Είμαστε λίγο κρυοζέστη. Ναι, μια φωνάζουμε, μια γελάμε, τα λέμε όλα. Αρχίζουμε και τα βγάζουμε όλα στη φορά. Όπως ξέρετε, λοιπόν, θα ξεδιπλώσουμε το κουβάρι. Όπως και εσείς δεν ξεχνάτε και εμείς έχουμε κάνει λάθη και πολλές φορές μας τα λέτε. Να μας τα λέτε. Εμείς τουλάχιστον είμαστε ανοιχτόμυαλοι, θα το συζητήσουμε το πράγμα. Και τα διορθώνουμε ό,τι μπορούμε. Και όσοι έχουν πάθει υπερκόπωση, σας ξεκουραστούν και λίγο. Λοιπόν, να είστε καλά. Bye bye.